Έγινε μανούλα στα 22 της και μάλιστα διδήμων και κυριολεκτικά από τη μια στιγμή στην άλλη, όμως σήμερα πια λίγες ώρες μετά το διπλό σοκ, καθώς αγνοούσε πως ήταν έγκυος, η χαρά φαίνεται να περισσεύει. Με γλυκά και κεράσματα η ίδια και ολόκληρη η οικογένειά της υποδέχονται στιμευτική γιατρούς, μέλη της διοίκησης και της κοινωνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου, επαναλαμβάνοντας πως ο πελαργός που ήρθε εν κρυπτό και επί δύο είναι άκρος καλοδεχούμενος. Είμαστε λίγο στο τηλέφωνο, με περιμένει να την ενημερώσω. Ενημέρωσα το πρωί λίγο και την ξαναενημερώνω τώρα σε δευτερόλεπτα, μόλις τελειώσουμε. Άρα θέλει συνεχώς να μαθαίνει ποια είναι η κατάσταση των μωρών. Ναι, έχει μεγάλο ενδιαφέρον η μανούλα, είναι πολύ ευαισθητοποιημένη. Ναι. Και πολύ χαρούμενη οικογενειακά. Πάρα πολύ χαρούμενη, εννοείται, ναι. Η νεαρή από χωριό του Ηρακλείου αγνοούσε πως διένυε τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της όταν έντονος πόνος στην κοιλιά την κινητοποίησε χθες με αποτέλεσμα να αφήσει την εργασία της και να βρεθεί στο Βενιζέλιο. Γέννησε λίγο αργότερα στις τουαλέτες του ακτινολογικού και στο νοσοκομείο σήμανε συναγερμός. 15 λεπτά μετά κανείς δεν πίστευε στα μάτια του όταν ένα δεύτερο μωρό ήρθε στο φως. Ήξεραν οι γυναικολόγοι αν έχουν δύο μωρά ή ένα, γιατί η μαμά δεν ήξερε καταρχήν ότι είναι έγκυος. Mm-hmm. Έτσι, οπότε ένα τέταρτο μετά το πρώτο μωρό γεννήθηκε το δεύτερο. Έτσι, νομίζω το οι γυναικολόγοι ότι πρέπει να βγει ο πλακώτας και ξαφνικά τους ήρθε ένα μωρό. Οπότε χρειάστηκε και να παρέμβουν. Ο συνάδελφος έκανε μια μικρή ανάνυψη, του χωρίσει λίγο οξυγόνο. Πήγανε εξίσου καλά και τα δύο μωράκια, σήμερα είναι πάρα πολύ σταθερά και δεν χρειάζονται οξυγόνο. Με βάρος 2 κιλά και 170 γραμμάρια το ένα και 1.990 γραμμάρια το δεύτερο, τα βιαστικά μωράκια χαίρουν άκρας υγείας. Ξεκινήσαμε και σύντηση σήμερα, έχουν και τα δύο ικανοποιητικά βάρη και ελπίζουμε να συνεχίσουν να είναι καλά. Ήταν δύο μεγάλα μωράκια, γι' αυτό τα βοήθησε να πάνε καλά. Όπως η ίδια 22χρονη εξήγησε, λόγω θηρεοειδούς οι διαταραχές στην έμεινορύση της ήταν κάτι συνηθισμένο για την ίδια ακόμη και με πολύμηνη διακοπή. Ταυτοχρόνως οι αλλαγές στο σώμα της δεν ήταν τέτοιες που να την υποψιάσουν για αυτή την εγκυμοσύνη που πέρα από την τεράστια έκπληξη μόνο ευτυχία φαίνεται πλέον να της φέρνει, βλέποντας τη ζωή της να αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό τουλάχιστον περιγράφουν διοίκηση και ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.